σε μια απίστευτη αποκάλυψη και εξέλιξη προχώρησε ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέρημνας του Δήμου Σερών Νάσος Παπαδόπουλος κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών. Όπως ανακοίνωσε ο κ. Παπαδόπουλος, σε 2 με 3 εβδομάδες το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ Σερών θα μεταφερθεί στην Καβάλα. Για να αντιληφθούμε τον απόλυτο παραλογισμό, ο Σεραίος πολίτης που θα έχει κάποιο πρόβλημα υγείας και θα χρειάζεται ασθενοφόρο θα τηλεφωνεί στο 166, το οποίο θα συνδέεται με το τηλεφωνικό κέντρο στην Καβάλα και στη συνέχεια η Καβάλα θα μιλά με το ΕΚΑΒ Σερών για να σπεύσει στο σημείο του συμβάντος και να παραλάβει το περιστατικό. Καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει ένα πρόβλημα για την εξυπηρέτηση του νομού, ειδικά σε χωριά τα οποία είναι απομακρυσμένα. Θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει δυσλειτουργία, ανέφερε ο κύριος Νάσος Παπαδόπουλος. Σε 2-3 εβδομάδες περίπου είναι αυτό που μας ενημερώσει ότι είναι ενημένη αποφασιστή η Καβάλα. Καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει ένα πρόβλημα για την εξυπηρέτηση του νομού, ειδικά σε χωριά τα οποία είναι απομακρυσμένα και δεν έχουν την κατανούσα. Ξέρετε, δεν υπάρχουν διευθύνσεις, γνωρίζουν γκέστ στην πλατεία. Θα υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή θα παίρνει να καταλάβει ότι ο πολίτης που θα έχει κάποιο πρόβλημα υγείας στον δρόμο και θα ζητάει ασθενοφόρο, θα παίρνει στο τηλεφωνικό και κάνει και το Καβάλα. Και στη συνέχεια η Καβάλα θα, θα μιλάει με το ΕΚΑΒ Σερών για να πάει στο οποιοδήποτε σημείο του συμβάντος για να παραλάβει το περιστατικό. Θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει δυσλειτουργία αυτή η κίνηση. Πρέπει να σας ενημερώσω για να δούμε πώς τι μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξει. Και κάποια πρόταση. Όπως σας λέω, τώρα ενημερώθηκα. Το θέμα είναι ότι θα προτιμούσαμε να μην είναι εδώ αυτή η πρόταση. Δεν είναι κάτι άλλο. Μπορώ να το σου πω. Ναι. Δηλαδή το 166 που παίρνουμε από το τηλέφωνο μας δεν θα απαντάει από τις ΣΕΡΕΣ. Όχι. Θα απαντάει στην Καβάλα. Στην Καβάλα. Εκεί θα βάλει και εδώ. Και υπάρχει προγράμμα εδώ. Αυτό είναι ένα θέμα, γιατί κάποιοι υπάλληλοι που εργάζονται στο τηλεφωνικό κέντρο είναι υπάλληλοι που έχουν κάποια προβλήματα υγείας και δεν μπορούν να είναι σε δράση, ας πούμε. Το κάποιο ξέρει ότι είναι μια δυσκολία. Και εκεί θα δημιουργηθεί ένα θέμα. Κάποιου υπαλλήλου που συντηρούσαν ω τώρα το κομμάτι του τηλεφωνικού κέντρου θα βρεθούν μια νέα να προσφέρουν υπηρεσίε που δεν μπορούν να είναι. Και μπορούν να είναι.